Η Σχολική Επιτροπή έκανε μια αρκετά σημαντική δαπάνη σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Φτιάξαν τα παιδιά ένα εργαστήριο, πλήρες εργαστήριο πληροφορικής. Είχαν μάθημα πληροφορικής και δεν είχαν υπολογιστές ή τα μηχανήματα που χρειάζεται για να κάνει το μάθημα. Οπότε και τα παιδιά χάρηκαν, οι καθηγητές χάρηκαν. Προφανώς και εμείς ικανοποιημένοι είμαστε να ερχόμαστε στη σχολεία και λέμε ικανοποιημένα παιδιά. Τους ρώτησαν αν έχουν άλλα προβλήματα στο σχολείο. Ήταν πολύ ικανοποιημένοι από τη σχολική μονάδα τους. Πάντα κάτι λείπει, πάντα κάτι πρέπει να προσθεθεί. Άρα ήταν ευχαριστημένα τα παιδιά και αυτό μας γεμίζει ικανοποίηση και εμάς. Όπως έχω ξαναπεί, υπάρχουν σχολεία τα οποία λειτουργούν εύρυθμα, είναι λειτουργικά και τα παιδιά είναι ευχαριστημένα κατ' επέκταση και εμείς. Και υπάρχουν δυστυχώς και σχολικές μονάδες που χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις. Προσπαθούμε, αυτό εξήγησε στα παιδιά, ότι η προσπάθεια νομίζω έχει σημασία και το αποτέλεσμα φυσικά. Σε αρκετά πράγματα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα, σε άλλα θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.